θέση την οποία σας καλώ και να εκφράσουμε σαν σώμα. Εκφράζει τη θέση του όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Σπαρτιατών εκφράζει τη θέση του όπως από τις επομένες τις παρούσεις, από αύριο δηλαδή, Επιτροπή του Δήμου Σπαρτιατών. Ξεκινήσει συνομιλίες με τους εκπροσώπους των κατοίκων, των δημοτικών διαμερισμάτων, Αφυσίου, Κλαδά και Οικισμού Κοκκινόραχης, προκειμένου να εμπεδωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και να αποσαφινιστεί το μελλοντικό πλαίσιο δράσης που θα επιτρέψει μέσα από την τήρηση συγκεκριμένων όρων και χρονοδιαγραμμάτων την εξακολούθηση της προσωρινής εναποθέσεως των απορριμμάτων μας εις την ιδία σημερινή θέση και μετά την 1η-12η-2009 έως της οριστικής επιλύσεως του θέματος σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό και ίσως όχι κατά ανάγκη με την προσωρινή τοποθέτηση του δεματοποιητή εις τον ήδη προτινόμενο χώρο εφόσον δύναται να εξευρεθεί άλλος χώρος. Αυτή είναι η θέση την οποία εγώ προτείνω. Νομίζω ότι τα περιτύει όλα όσα είπαμε σήμερα. Αν θέλετε μπορώ να την ξαναδιατυπώσω κύριε Αριτάκο. Εάν συμφωνείτε να την εκφράσουμε ομόφωνα και παρακαλώ πολύ κύριε Τζίλα, αν την δείτε και διατυπωμένη εγγράφως, να συντρέξετε αυτήν την από αύριο συνομιλία με την Επιτροπή τη δική μας, διότι βλέπω ότι περισσότερο θέμα εμπιστοσύνης είναι και ξεκαθαρίσματος και εμπέδωσης του κλίματος δράσης που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα της επόμενης ημέρας. Μέχρι τότε όμως, έχουμε ένα μικρό διάστημα μέχρι τις 30 που αν εμπεδωθεί αυτό το κλίμα της εμπιστοσύνης και αν όντως πιστέψετε σε εμάς και σε όσα ακούσατε σήμερα, νομίζω ότι από την 1η-12η μπορούμε να έχουμε την ανοχή που ζητάμε. Δηλαδή, να εξακολουθήσει η υπάρχουσα κατάσταση μέχρι όσου οριστικοποιηθεί η επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Μέχρι σήμερα δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά να ακολουθήσουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό που μας έχει να φέρουμε προσωρινά το τέλος του δημοτοποιητή στον ίδιο επιλεγμένο χώρο. Εάν όμως, προσέξτε, εγώ το έχω αφήσει ανοιχτό και λέω και ίσως και σε κάποιον άλλο χώρο, εφόσον δεν έχω καταστεί δυνατό. Αυτό όμως, μέχρι να γίνει αυτό, θα προχωρούν οι συνομιλίες και εμείς θα έχουμε την ανοχή σας, διότι πλέον δεν θα είναι ανοχή στον αέρα, θα είναι ανοχή ακούγοντάς μας και συνομιλώντας μαζί μας και παρακολουθώντας μας, ούτως ώστε να μην έχουμε πρόβλημα μετά την 1η-12η, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο της αγαστής της συνεργασίας, εάν από την 1η-12η και μετά είμαστε διοχόμενοι κάποιων κατοίκων. Και μην μου πείτε ότι τους κατοίκους σας δεν τους ελέγχετε, διότι είναι βέβαιος ότι τους ελέγχετε, γιατί είστε υπεύθυνοι άνθρωποι και εφόσον από αύριο αρχίσετε να μιλάτε μαζί μας, επιλέξτε εσείς τα πρόσωπα που θέλετε να έχετε στους νομιλητές. Σας κάνω και εγώ το άγγιγμα. Επιλέξτε εσείς τους νομιλητές, μόνο να είναι από όλο το φάσμα, έτσι, προκειμένου ακριβώς να αναρτήσουμε την καμία εμπιστοσύνη, να συγκεκριμενοποιήσουμε το πλαίσιο δράσης και να μην έχουμε το άγχος στις πρώτες 12. Αυτή είναι η θέση που αναλέγει κανένα από τον εκπρόσωπο. Από εκεί πέρα ακολουθήστε εσείς. Όχι, δεν έχουμε το πλαίσιο δράσης. Πρέπει να συναντήσουμε μια και τέτοια να γίνει, επειδή δεν βλάπτουμε. Άλλωστε, στο περίγραμμα που έχετε κάνει και γενικό, μπορούμε να άκουσουμε μια από πεδίο συζητήσεως. Και αυτό που κατά παρόν είναι γενικό, δεν είναι και απόλυτα δεσμευτικό. Δηλαδή, αν καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ακριβώς. Γιατί θα πούμε, ξέρετε, το είχαμε πει στην πρόσθεση, στο πρόσθεση, στο πρόσθεση, δεν είναι γενικό πρόβλημα. Είναι μια, ένα γενικό περίγραμμα. Θέλουμε κάποιες προϋποθέσεις, μπορούμε να συζητήσουμε. Άλλωστε, είναι γνωστά αυτά που πρέπει να συζητήσει. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει καμία διάθεση σε μισή ώρα που τελειώσει. Σε μισή ώρα που τελειώσει. Έχουμε μισό λεπτό. Έχουμε ανταλλάξει τόσες πολλές απόψεις. Πόσες φορές έχουμε συναντηθεί που δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Εγώ είπα και κάτι μέσα, μπορώ να το προσδιορίσω. Για μένα περισσότερο είναι θέμα των προσώπων που θα επιλεγούν για να συνομιλούν και να πιστέψουν. Και να υπάρχει πραγματική θέληση από το
να δούμε τι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να οριστεί και η ημερομηνία αποτελέσματο. Να μην το αφήσουμε φλου. Μέχρι 30 έχουμε το χρόνο. Αλλά η επιτροπή και η διαβούλευση θα πρέπει μέχρι κάποια ημερομηνία να τα διαβούλευσουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε να ακούμε. Μπορούμε. Πρέπει να τελειώσει. Διώσει 15 μέρες, νομίζω ότι είναι 10 μέρες. Αυτές ήταν τα δύο πρώτα σενάρια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δικηγόρος μας και εμείς είπαν στους κυρίους εδώ, του Δήμου και τον κύριο Πρόεδρο του Συνδέσμου, ότι εμείς δεν συζητάμε το δεύτερο σενάριο, αλλά συζητάμε μόνο το πρώτο. Και υπάρχει και η τρίτη, και μια τρίτη και ένα τρίτο σενάριο, η κόντρα. Εντάξει, αυτά υπόθηκαν στη συγκεκριμένη συνάντηση και δεν δεσμεύτηκε καμία πλευρά για τίποτα. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Κύριε Πρόεδρε, θα με θυμούσα να συμμετέχετε κι εσείς στην Επιτροπή από την πλευρά του Δήμου. Μισό λεπτάκι, εγώ νομίζω. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Εγώ νομίζω ότι σήμερα καλό είναι, εντάξει, αυτό το Συμβούλιο να μην πάρει θέση ξεκάθαρη, απλά να ορίσει μια Επιτροπή.